Γεια σας. Τρίτη 16 Ιουλίου και για σήμερα η Σελήνη εξακολουθεί να βρίσκεται στο ζώδιο του Ζυγού και μάλιστα στις 6 και 19 συγκεκριμένα το πρωί ανοίγει την ημέρα με μία όψη τετραγώνου με τον ήλιο. Και επειδή είναι η μόνη όψη που μας συνοδεύει στο πρωινό της ημέρας, δημιουργεί μια συναισθηματική ένταση. Ξέρετε, από αυτή που δεν ξέρουμε τι μας φταίει, που δεν νιώθουμε και πολύ καλά με την ενέργειά μας, με τη ζωτικότητά μας και που μπορεί να βρεθούμε και αντιμέτωποι με τα εσωτερικά μας διλήμματα. Στο πρωινό αυτό και ιδιαίτερα η κρύη, καρκίνη, ζυγή και εγώκερη του τρίτου δεκαημέρου, καλό είναι να αποφύγετε να μπείτε σε συζητήσεις και να μεταφέρετε και την εσωτερική ένταση που μπορεί να νιώθετε και στους γύρω σας. Στις 5:25 το απόγευμα η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Σκορπιού, περνάμε σε ένα διήμερο που μας απασχολούν τόσο τα οικονομικά μας ζητήματα όσο και τα ερωτικά μας μέσα από έντονες καταστάσεις και με αρκετό πάθος. 9 και 13 το βράδυ. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Άρη κινείται σε υψηλά ενεργειακά επίπεδα και λειτουργεί θετικά σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάληψη πρωτοβουλειών. Πολύ καλές ώρες για να περάσετε τις απόψεις σας εκεί που στοχεύετε, καθώς η ενεργητικότητα είναι πολύ αυξημένη. Ας μην ξεχνάμε πως έχουμε μπροστά μας τις πολύ σημαντικές όψεις του Δία για τις οποίες θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά αύριο. Δίνουν όμως πολύ μεγάλες ανάσες αισιοδοξίας και ανανέωσης. Ας δούμε πώς θα είναι η μέρα για τα 12 ζώδια. Και ξεκινάμε με τον Κριό. Το πρωινό της ημέρας και ιδιαίτερα εσύ του τρίτου δεκαημέρου απέφυγε συζητήσεις με τον σύντροφό σου ή με τους συνεργάτες σου, μια και υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν κάποιες προστριβές, κάποιες μικροεντάσεις, χωρίς σοβαρό λόγο. Από τις απογευματινές ώρες και μετά περνά σε ένα διήμερο που σε απασχολεί περισσότερο το ζήτημα των οικονομικών σου και μάλιστα τα ζητήματα αυτά που αφορούν τους τρίτους, εφορίες, δάνεια, τράπεζες κτλ. Και που πάλι για σένα του τρίτου δεκαημέρου δείχνει πως υπάρχει ένα είδος διευθέτησης ή τακτοποίησης της υποθέσης για αυτές. Οι βραδινές ώρες είναι πολύ καλές για συζητήσεις ή και επαφές ή ακόμα και μία έξοδο με τον σύντροφό σου ή με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Επίσης και η ερωτική σου ζωή μπορεί να έχει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ταύρος. Αν και γενικότερα οι εξελίξεις που τρέχουν την περίοδο αυτή στη ζωή σου θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αρκετά ευνοϊκές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά σου, ωστόσο για σήμερα το πρωί καλό είναι να αποφύγεις επαφές ή συζητήσεις ιδιαίτερα στον εργασιακό χώρο ή ακόμα και συζητήσεις αυτές που έχουν, ξέρετε, περισσότερο κουτσομπολίστικο χαρακτήρα. Από τις απογευματινές ώρες και μετά, περνάς ένα διήμερο που ασχολείσαι περισσότερο με τον σύντροφο και τους συνεργάτες και μάλιστα τις βραδινές ώρες μπορεί να έχεις μια ευχάριστη συζήτηση ή εξέλιξη ή ακόμα και μια πολύ καλή επαφή με τον σύντροφό σου ή το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Αρκετά καλή μέρα και για την ερωτική σου ζωή. Δίδυμη. Για το πρωινό της ημέρας σε απασχολούν έντονα ιδέες και τα σχέδιά σου, ωστόσο και ιδιαίτερα εσύ του τρίτου δεκαημέρου απέφυγε να τα εκθέσεις ή να τα ανακοινώσεις ή να τα συζητήσεις. Επίσης και οι ερωτικές σου υποθέσεις μπορεί να παρουσιάσουν ένα σχετικό μπέρδεμα ή μια κακή συνεννόηση, χωρίς όμως να είναι κάτι σημαντικό. Από το απόγευμα και μετά περνάς ένα διήμερο που θα ασχοληθείς περισσότερο μετά της εργασίας σου και είναι πιθανό, ιδιαίτερα για σένα των πρώτων ημερών, να σου προκύψουν κάποιες εναλλακτικές λύσεις, ακόμα και να καταφέρεις να διεκπεραιώσεις κάποιες σημαντικές εργασίες τις οποίες έχεις αναλάβει. Καρκίνος. Και για σήμερα το ενδιαφέρον σου στρέφεται περισσότερο στα οικογενειακά σου ζητήματα. Ωστόσο και ιδιαίτερα εσύ του τρίτου δεκαημέρου απέφυγε συζητήσεις ή επαφές το πρωινό της ημέρας, γιατί ενδέχεται τα αποτελέσματα να μην είναι αυτά που θα ήθελες να έχεις. Και στα επαγγελματικά σου για σήμερα το πρωί αποφεύγεις τις όποιες κινήσεις ή επαφές. Από το απόγευμα και μετά περνάς σε μια πιο ανάλαφρη φάση. Μπορεί να θελήσεις να το ρίξεις και λίγο έξω και ιδιαίτερα συναντήσεις είτε ακόμα να κανονίσεις και κάποια έξοδο με το πρόσωπο που αγαπάς. Ιδιαίτερα η καρκίνη τώρα των πρώτων ημερών μπορεί να έχετε κάποιες ευχάριστες εξελίξεις σχετικά με την ερωτική σας ζωή. Λέων.
Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιες ειδήσεις ή κάποια μηνύματα να σου δημιουργήσουν μία αναστάτωση ή έναν εκνευρισμό στο πρωινό της ημέρας και ιδιαίτερα για σένα του τρίτου δεκαημέρου. Φρόντισε να δώσεις χρόνο και να μην βιαστείς να απαντήσεις πριν επεξεργαστείς καλά τα στοιχεία που σου δίνονται. Όπως επίσης καλό είναι να αποφύγεις και τις όποιες σοβαρές συζητήσεις. Από τις απογευματινές ώρες και μετά περνάς ένα διήμερο που σε απασχολούν περισσότερο τα οικογενειακά σου ζητήματα και πολύ πιθανά τις βραδινές ώρες να έχεις κάποιες αρκετά επικοδομητικές συζητήσεις με τα οικεία σου πρόσωπα ή να μάθεις ένα καλό νέο, μια καλή πληροφορία σχετικά μετά της οικογένειά σου. Ενδέχεται ακόμα να δεχτείς και την στήριξη ή τη συμπαράσταση ενός κοντινού σου προσώπου. Παρθένος. Και για σήμερα, στο πρωινό της ημέρας, στον κύριο λόγο έχουν τα οικονομικά σου ζητήματα, αλλά από τις απογευματινές ώρες και μετά περνά σε μια μεγαλύτερη δραστηριότητα, με περισσότερες επαφές, περισσότερα μηνύματα, περισσότερη κοινωνικότητα θα λέγαμε, πιθανά να κανονίσεις και μια έξοδο τις βραδινές ώρες της ημέρας, περισσότερο κοινωνικού χαρακτήρα. Δεν αποκλείεται βεβαίως να βρεθείς με φίλους, με αγαπημένα πρόσωπα, είτε να έχεις και κάποιες ευχάριστες συναντήσεις ή επαφές. Ζυγός. Και ενώ στο πρωινό της ημέρας μπορεί να νιώθεις μια έλλειψη διάθεσης, μια κακοκεφιά, ιδιαίτερα εσύ του τρίτου δεκαημέρου, ασχολήσου μόνο με ό,τι σε κάνει να είσαι καλά και απέφυγε να μπαίνεις σε συζητήσεις ή καταστάσεις που μπορεί να σε κάνουν να νιώθεις άβολα. Από τις απογευματινές ώρες και μετά, ασχολείσαι τόσο με τον προγραμματισμό των οικονομικών σου ζητημάτων, όσο έρχονται και στην επιφάνεια περισσότερο τα θέλω σου. Και είναι πιθανό να θελήσεις να περάσεις και περισσότερο χρόνο με τον σύντροφό σου ή με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει τις βραδινές ώρες. Οι γεννημένοι τις πρώτες μέρες του ζωδίου, προσέξτε κάποιες εντάσεις που μπορεί να υπάρξουν στον επαγγελματικό σας χώρο και αποφύγετε να εμπλακείτε σε αυτές. Σκορπιός. Και ενώ το πρωινό της ημέρας μπορεί να νιώθεις μια υποτονική διάθεση και μια έλλειψη ενέργειας, από το απόγευμα και μετά η Σελήνη περνά στο δικό σου ζώδιο και σε προτεραιότητα μπαίνουν τα πολύ προσωπικά σου ζητήματα και βεβαίως η ερωτική σου ζωή. Γενικότερα το διάστημα αυτό, η ερωτική σου ζωή κινείται σε πολύ καλύτερους και πολύ πιο έντονους ρυθμούς. Ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες μπορεί να έχεις κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις ή επαφές με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Τοξότης. Τόσο εχθές όσο και σήμερα υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα ανάμεσα σε σένα και τα φιλικά σου πρόσωπο ή ακόμα και τις ερωτικές σου υποθέσεις. Από τις απογευματινές ώρες της ημέρας και μετά περνάς σε μια φάση έτσι μεγαλύτερης απομόνωσης, ασχολείσαι περισσότερο με τα εσωτερικά σου ζητήματα και πιθανά και την οργάνωση κάποιων σχεδίων σου. Ωστόσο, τις βραδινές ώρες μπορείς να τις αξιοποιήσεις κατάλληλα με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει και να περάσεις έτσι πολύ καλές και χαλαρές στιγμές μαζί του. Εγώκερος. Και ενώ τις πρωινές ώρες υπάρχει το ενδεχόμενο να σου βγουν κάποια ζητήματα ή εμπλοκές που αφορούν το χώρο της δουλειάς σου, ιδιαίτερα εσένα του τρίτου δεκαημέρου, από τις απογευματινές ώρες και μετά περνάς σε μια περισσότερο χαλαρή φάση, είτε θα ασχοληθείς περισσότερο με φίλους, με πρόσωπα που αγαπάς ή αυτούς που νιώθεις καλά όταν είσαι μαζί τους και βεβαίως και με την ερωτική σου ζωή. Οι βραδινές ώρες είναι ιδανικές για να έρθεις πιο κοντά με τον σύντροφό σου ή με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει και να περάσεις έτσι ένα πιο χαλαρό και όμορφο βράδυ. Υδροχόος. Μπορεί στο πρωινό της ημέρας να προκύψουν κάποια ζητήματα που σου δημιουργούν μια σχετική ένταση, πιθανά μέσα από μια είδηση ή μια συνάντηση. Από το απόγευμα και μετά σε απασχολούν περισσότερο τα επαγγελματικά σου, μπορεί να προκύψουν κάποια ζητήματα που καλείσαι να δρομολογήσεις. Ιδιαίτερα εσύ των πρώτων ημερών απέφυγε την όποια προκλητική συμπεριφορά που τώρα μπορεί να εισπράξεις από το περιβάλλον σου και πολύ περισσότερο απέφυγε να γίνεις και εσύ προκλητικός με τους άλλους γιατί μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες εντάσεις. Ιχθύς. Πιθανά στο πρωινό της ημέρας να βρεθείς αντιμέτωπος με μια μορφή διλήμματος
που αφορά τον τομέα των οικονομικών σου. Ωστόσο, καλό είναι να πάρεις το χρόνο σου και να μην βιαστείς να πάρεις αποφάσεις ούτε να απαντήσεις αμέσως. Από το απόγευμα και μετά περνά σε μια περισσότερο κοινωνική φάση. Πολύ καλές οι βραδινές ώρες για έξοδο με φιλικά πρόσωπα ή με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες βεβαίως, τόσο σήμερα όσο και όλο το υπόλοιπο διάστημα, οι εξελίξεις που αφορούν την ερωτική σου ζωή. Αυτά για σήμερα και σε ό,τι αφορά τα 12 ζώδια. Σας εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, να είστε όλοι καλά και εμείς τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας!